υγειονομικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι, όπως και οι ασθενείς, με ένα σωρό προβλήματα. Τα τελευταία διάστημα και η παιδοψυχιατρική και η παιδοχειρουργική κλινική και οι μονάδες εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή στενάζουν από έλλειψεις προσωπικού, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προκλητικά λέει ότι θα λειτουργήσει τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, όταν την ίδια ώρα έχουμε κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, έχουμε κλειστά κρεβάτια χειρουργικά, όταν δύο σημαντικές κλινικές, η παιδοχειρουργική και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και των Χανίων υπολειτουργούν, όταν οι ψυχιατρικές κλινικές και του Παγνή και των Χανίων υπολειτουργούν, ουσιαστικά η κυβέρνηση συνειδητά απαξιώνει συνολικά το σύστημα υγείας. Στα πλαίσια αυτά και επειδή πρέπει να απαντηθούν οι προκλήσεις του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού Υγείας, πήραμε μια σειρά πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από την αυριανή σύσκεψη που διοργανώνουν οι σωματεία του Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα, συμμετέχοντας σε πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και βεβαίως θα προετοιμάσουμε με γενική συνέλευση στις 12 του Φλεβάρι την πανελλαδική απεργία που έχουμε, την υγειονομική, στις 22 Φλεβάρι και τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 28. Θεωρούμε ότι το θέμα της υγείας πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού με όλους τους εργαζόμενους και του Ηρακλείου αλλά και όλης της Κρήτης, και γι' αυτό στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που γίνονται την Πέμπτη στα Χανιά για τη στήριξη του εκεί νοσοκομείου, γιατί θεωρούμε ότι οι λύσεις που πρέπει να δοθούν πρέπει να είναι για όλο το νησί, για όλη τη χώρα και όχι αποσπασματικές και όχι μπαλωματικές. Γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας, η ενότητα και η δύναμη όλων των εργαζομένων είναι αυτή που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και από εδώ βεβαίως λέμε, καμία σκέψη για καμιά κατάργηση, συγχώνευση, συνένωση νοσοκομείου, κλινικής ή υπηρεσίας δεν θα αφήσουμε να πραγματοποιηθεί. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή όλες οι δομές, οι δημόσιες στο νησί μας αλλά και στο νομό μας, πρέπει να επιτελέσουν το έργο για το οποίο δημιουργηθήκανε. Από τα κέντρα υγείας, από τα νομαρχιακά νοσοκομεία όπως είναι το Βενιζέλιο, από το τριτοβάθμιο όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από το ΕΚΑΒ, όλες οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι αυτοτελείς, κρατικά χρηματοδοτούμενες και με μόνιμο προσωπικό, χωρίς καμία απόλυση. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από το δικαίωμα του κόσμου και όλων των εργαζομένων να έχουν ένα δημόσιο σύστημα υγείας αποκλειστικά για όλο το λαό, χωρίς πληρωμές, χωρίς απολύσεις, με αυξήσεις των μισθών και άμεσες μόνιμες προσλήψεις όλου του προσωπικού και μονιμοποίηση αυτών που ήδη υπάρχουν.